Ήρθαμε σήμερα στο Άργος, μια αντιπροσωπεία της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, εν ώψη των ευρωεκλογών, για να μιλήσουμε με φίλους, συντρόφους και τον κόσμο της πόλης για το τι είναι επίδικο στις ευρωεκλογές αυτές. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, έχει κολλήσει οικονομικά, δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Οι οικονομικές διαφορές των πλουσίων και των φτωχών έχουν γίνει μεγαλύτερες παρά ποτέ. Υπάρχει έντονος αυταρχισμός, υπάρχει άνοδος της άκρας δεξιάς και υπάρχει και μιλιταρισμός και γεωπολιτική αστάθεια από άκρους άκρων της Ευρώπης. Εμείς θέλουμε να πάμε στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο για να ασκήσουμε μαχητική αντιπολίτευση μαζί με άλλους από την Ευρώπη που σκέφτονται όπως εμείς, να θέσουμε την Ευρώπη μπροστά στα τεράστια αυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει και να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι σήμερα διαμορφωμένη δεν δίνει τίποτα θετικό στους λαούς της και δεν μπορεί να αλλάξει στην πραγματικότητα. Επίσης θέλουμε να είμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο για να ασκήσουμε μαχητική αντιπολίτευση και στη χώρα μας, γιατί και εδώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι τεράστια. Δεν υπάρχει και εδώ οικονομική ανάπτυξη, είναι και εδώ πολύ μεγάλες συστηματικές διαφορές. Η χώρα μας έχει αναπτυξιακό αδιέξοδο, η δημοκρατία υποχωρεί και οι γεωπολιτικές συμμαχίες που κάνει η χώρα μας είναι πάρα πολύ προβληματικές. Εμείς θέλουμε να ασκήσουμε μαχητική αντιπολίτευση και εδώ, για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια καινούργια πρόταση, να φέρει αισιοδοξία, να οδηγήσει την κοινωνία και την οικονομία σε άλλη κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι είναι απολύτως εφικτό και για τον λόγο αυτό ζητάμε την ψήφο ώστε να στείλουμε εκπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο που θα κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Σήμερα από την Αργολίδα μαζί με το σύντροφο και φίλο Κώστα Λαπαβίτσα είμαστε εδώ από την Ενωτική Πρωτοβουλία Μέρα 25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά για να μεταφέρουμε ένα μήνυμα αγώνα εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Καλούμε τους πολίτες στις 9 Ιουνίου να αποδοκιμάσουν αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει χρήματα για να στέλνει όπλα στην Ουκρανία 100 δις την ώρα που 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πρέπει ο κόσμος να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα επίσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κυβέρνηση, διότι οι μνημονιακές πολιτικές τις οποίες ήταν υπέρμαχος αυτή η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μετατρέψει την Ελλάδα να είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη, με το χειρότερο βιωτικό επίπεδο και η ακρίβεια στην Ελλάδα να χτυπάει κόκκινο και οι άνθρωποι της να μην μπορούν να επιβιώσουν. Όταν ο μέσος Ευρωπαίος έχει από τα 100 ευρώ που έχει χαλάει 87 για να επιβιώσει και ο μέσος Έλληνας πρέπει να χαλάσει 105, αυτό δείχνει και την κυβερνητική πολιτική και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ενωτική Πρωτοβουλία Μέρα 25, Ενωτική Οικολογική Αριστερά, είναι εδώ για να μεταφέρει στο Ευρωκοινοβούλιο το μήνυμα αντίστασης και αγώνα των λαϊκών στρωμάτων τα οποία πλήττονται από αυτές τις πολιτικές. Πολιτικές οι οποίες έχουν μετατρέψει τους αγρότες να μην μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη τους, που τους έδωσαν μικρότερες επιδοτήσεις πρόσφατα γιατί έχει τεράστιες ευθύνες γι' αυτό η κυβέρνηση. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες τους οποίους τους υπερφορολογεί η κυβέρνηση με το τελευταίο νομοσχέδιο. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τα δημόσια αγαθά, την υγεία, την παιδεία. Θέλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρχει η φωνή της αντίστασης και του αγώνα, μια μαχητική αριστερή αντιπολίτευση απέναντι σε αυτές τις πολιτικές οι οποίες δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα στη χώρα μας και μας έχουν καταστήσει να μην μπορούμε να ζήσουμε. Η Ενωτική Πρωτοβουλία εκφράζει μια ενότητα της αριστεράς, αφού συσπηρώνει δυνάμεις της ανυπότακτης αριστεράς, οι οποίες δεν υπέκυψαν στις πιέσεις Τρόικα, δεν συμφώνησαν με τα μνημόνια, δεν υπέγραψαν τα μνημόνια. Συγκεντρώνει τις δυνάμεις οι οποίες παλεύουμε για το περιβάλλον αλλά και αγωνιζόμαστε για το περιβάλλον, αλλά να μην πληρώσουν οι πολίτες για το περιβάλλον, αλλά αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν το περιβάλλον τα μεγάλα καπιταλιστικά συμφέροντα. Γι' αυτό λοιπόν η μόνη χρήσιμη ψήφος είναι η ψήφος στο ενωτικό μας ψηφοδέλτιο. Ενωτική Πρωτοβουλία Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Και το τελευταίο που πρέπει να σκεφτούν οι πολίτες είναι ότι είμαστε η μόνη δύναμη της οποίας το συνυποψήφιό μας και επικεφαλής του Μέρα 25, το Γιάννη του Βαρουφάκη, του απαγόρευσαν οι Γερμανοί να μπει στη Γερμανία. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί φοβούνται
και του Γιάννη του Βαρουφάκη και όλους εμάς να υπάρχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο για να λέμε αλήθειες για αυτή την Ευρώπη και για αυτή την κυβερνητική πολιτική.